τι, πού και πώς, με τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα ρίχνουμε αυτά τα απόβλητα φάρμακα. Είναι στα φαρμακεία που θα τα φέρνουμε, αλλά ακόμη δεν σας έχουν φέρει τους απαραίτητους κάδους. Για δώστε μας τις λεπτομέρειες. Να σας χαιρετήσω, να χαιρετήσω και τους τηλεθεατές σας. Ακριβώς όπως το λες, συνάγη Στέλλα, ότι έχει ψηφιστεί αυτοί οι κανονισμοί ακριβώς για τα υπέρι αποβλήτων και διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προσέλευσης φαρμάκων, όμως, προέλευσης φαρμάκων, όμως πραγματικά η διαδικασία δεν έχει ακόμη διευθετηθεί με τρόπο που να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και εμείς πώς θα συμμετέχουμε. Μάλιστα. Εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω βεβαίως είναι ότι επί της ουσίας ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι πάντα θετικός σε αυτές τις δράσεις. Είναι κάτι το οποίο και εμείς ήταν και δική μας επιδίωξη, ακριβώς γιατί έρχεται ο κόσμος με τα σακουλάκια, με τα λιγμένα φάρμακα και με βαριά καρδιά τους λέμε δεν μπορούμε να τα πάρουμε και να πάτε να τα πετάξετε στα σκουπίδια, αφού ως επιστήμονες αντιλαμβανόμαστε τη βλαστική επίδραση που αυτό έχει. Κυρία Ισέγεκ, ποιος είναι αυτός? Αυτό το δεδομένο. Ναι. Είμαστε θετικοί στην επί της ουσίας ψήφιση των κανονισμών. Είναι άλλο αυτό που μας λέτε, κυρία Σέγεκ. Ναι, όλοι είμαστε θετικοί. Ένα λεπτάκι. Όλοι είμαστε θετικοί σε αυτόν τον κανονισμό που έχει περάσει και στην Κύπρο. Δηλαδή τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι να μην τα ρίχνουμε στα σκουπίδια. Ακριβώς. Όμως, πώς θα γίνεται, ποιος πρέπει να σας ενημερώσει και δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής. Και γιατί πέρασε αυτός ο κανονισμός χωρίς να είμαστε έτοιμοι, κυρία Σέγεκ? Ναι, η νομοθετική εξουσία αφήνει τον τρόπο συλλογής των αποβλήτων σε απόφαση του παραγωγού, ο οποίος παραγωγός, που είναι σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος άδειας χοντρικής πώλησης, ναι, και βάσει της αρχής το περί αποβλήτων είναι ο ρυπαίνων πληρώνει, άρα αυτοί θα πληρώνουν για τη διαδικασία. Mm-hmm. Αφήνει αυτό το θέμα σε απόφαση του παραγωγού μέσω ενός ατομικού ή συλλογικού συστήματος συλλογής των αποβλήτων που θα δημιουργήσουν. Και θα εγκρίνεται αυτό από το Υπουργείο Υγείας. Δεν έχουν κάνει κανονισμούς για την διαδικασία και αυτό σε μας δημιουργεί μια ανασφάλεια. Γιατί θα θέλαμε να είχαμε και λόγο και ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχουμε. Γι' αυτό και προγραμματίζουμε να ζητήσουμε άμεσα συνάντηση με την Υπουργό της Υγείας, που είναι και η υπεύθυνη για αδειοδότηση αυτών των συστημάτων συλλογής. Και ευελπιστούμε βεβαίως ότι θα υπάρξει κατανόηση των ανησυχιών μας, οι οποίες εστιάζονται στα πιο κάτω. Πρώτα απ' όλα, απαγορεύεται ο φαρμακοποιός να βάζει τα δικά του λιγμένα φάρμακα. Φανταστείτε τώρα το σχήμα οξύμορο, εθελοντικά, να μαζεύουμε όλα τα απόβλητα, τα οικιακά, και να απαγορεύεται να βάλουμε τα δικά μας απόβλητα στους κάδους αυτούς, που ήταν κάτι που το εθέσαμε εξ αρχής, ναι, ως μια προϋπόθεση, αν θέλετε, για να συμμετέχουμε. Και επιπλέον είναι ο κάδος, το μέγεθος, θα είναι μέσα ή έξω, ξέρετε πόσο μικρά είναι τα φαρμακεία, πόσο γεμάτα με τόσα προϊόντα, άρα θα είναι δύσκολο ίσως να το διαχειριστούμε. Και εκείνο το οποίο έχει περάσει και επίσης μας εκπλήττει είναι ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις για φάρμακα που δεν θα μπορούν να δίνουν. Άρα αυτό προϋποθέτει να γίνεται ένας έλεγχος από το φαρμακοποιό, κάτι που είναι αδύνατο. Καλά, κυρία Σέγε, εγώ ακόμη επιμένω, όλα αυτά που μας λέτε θα έπρεπε να ήταν ήδη συζητημένα, ακόμη και ο παραγωγός που έχει την ευθύνη για το πώς, πού θα πηγαίνουν αυτά τα απόβλητα φάρμακα, θα έπρεπε να καλεστεί πριν να ψηφιστούν αυτοί οι κανονισμοί. Τους ψηφίζουμε και δεν μπορούμε να τους εφαρμόσουμε. Αγαπητή Στέλλα, από το 2014 πήγαμε στη Βουλή μέχρι το 19 τουλάχιστον 5 ή 6 φορές με νομοθεσίες που έκανε το τμήμα περιβάλλοντας και τις έστελναν να μπει οι βουλευτές λόγω καταστάσεων που δεν διευκρινίζονταν. Τώρα, όπως βλέπετε και στους κανονισμούς, γράφει ότι έγιναν 7 συνεδρίες από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Φεβρουάριο του 2023 και έχουμε κληθεί μόνο μία φορά. Άρα οι αποφάσεις έχουν πάρθει χωρίς να έχουμε εμείς την ευκαιρία να εκφράσουμε όλες αυτές τις ανησυχίες τις οποίες σας μεταφέρω. Όμως, ναι, ξεκολουθώ να λέω ότι είμαστε εδώ, θετικοί, αλλά περιμένουμε άμεσα να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε, ούτως ώστε να γίνει με τον ορθό τρόπο αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, κυρία Σέγε, θα το δούμε και από την πλευρά της Βουλής. Σας ευχαριστούμε. Εγώ πάντως κρατάω το ότι δεν μπορούμε να ρίχνουμε τα... Όμως, ναι, εκείνο που πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Πότε είναι ξεκινάει? Είναι θεωρητική προς το παρόν, όπως το είπατε και εσείς πολύ ορθά στην αρχή.
Βρισκόμαστε στη θεωρία ακόμα. Η πράξη δεν έχει τέλος πάντων πάρει κατανοητό. Μια μορφή έτσι ώστε κατανοητό. Να μπορέσουμε να... Και ο κόσμος να περιμένει. Δεν μπορεί να έρχεται κατανοητό. Τώρα να φέρνει στα φαρμακεία λιγμένα φάρμακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρητικά δεν ρίχνουμε τα αποβλήτα στα σκουπίδια, πρακτικά... Αλλά τα ρίχνουμε. Τα ρίχνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα. Πάμε τώρα στον Πανίκο Λεωνίδη, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί θα γίνει, κυρίες και κύριοι, μια διακοινοβουλευτική συνάντηση από 12 χώρες, 12 ορθόδοξοι βουλευτές θα βρεθούν εδώ στην Κύπρο και ο σκοπός είναι...